Συνάδελφο, καλώς ήρθατε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή για την παρουσίαση και τη συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα Ευδοκιμή. Στις 31 Οκτωβρίου, ο διαδρατικός αγωγός φυσικού αερίου TAP παρουσίασε την αγροτική του πρωτοβουλία Ευδόκιμη Γη, ενίσχυση αγροδιατροφικής εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί στις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο TAP θα επενδύσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε εκπαιδευτικές και εφαρμοσμένες βιοτεχνικές δραστηριότητες με στόχο να υποστηρίξει την καλλιέργεια, το μάρκετινγκ και την πώληση ξεχωριστών αγροδιατροφικών προϊόντων ή ποικιλιών που παράγονται τοπικά σε περιοχές κατά μήκος της όδευσης του αγωγού. Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα, ελιές και ελαιόλαδο, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φασόλια, καρποφόρα δέντρα, πετιμέζι, πιπεριές και κτηνοτροφικά προϊόντα, από εγωπρόβατα και γελάδες. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημόνων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Λοιπόν, μας έγινε η πρόταση από τον κύριο Βλαστό και από τον TAP να συνεργαστούμε στο πρόγραμμα αυτό. Εμείς όχι μόνο δεχτήκαμε, ενθουσιαστήκαμε. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε και ο λόγος που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Γνωρίζετε ότι η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί για το Ίδρυμα Μποδοσάκη προτεραιότητα εδώ και αρκετό καιρό. Σύμφωνα με τη γνωστή πλέον μελέτη της McKinsey, ο αγροδιατροφικός τομέας συμβάλλει κατά 13% στη γενική απασχόληση και κατά 4% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Πιο συγκεκριμένα, το επιστημονικό προσωπικό της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα προσφέρει στους ωφελούμενους σεμινάρια καθώς και εξατομικευμένη εκπαιδευτική συμβουλευτική σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες καλλιεργητικές μεθόδους όπως λίπανση, εξοπλισμό και άλλα. Από την πλευρά του, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών θα συλλέξει δείγματα από τα προϊόντα ώστε να ταυτοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, να καταγράψει τη γενετική τους ταυτότητα και στη συνέχεια να επιλέξει το καλύτερο γενετικό υλικό για να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη ανακοινώθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Seth Frank της Σπουδαστικής Εστίας, Αλίκη Περωτή στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, άλλων εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και εκπροσώπων μέσων ενημέρωσης. Η διευθύντρια του TAP για την Ελλάδα, Κατερίνα Παπαλεξανδρή, τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας για τον TAP και τις τοπικές κοινότητες που διασχίζει στη Βόρεια Ελλάδα ως μέρος του προγράμματος κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ που το έργο υλοποιεί θελοντικά στις περιοχές κατά μήκος του αγωγού. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί ο TAP, διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη και υλοποιούν από κοινού η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ. Για τον TAP αποτελεί δέσμευση ο σεβασμός στην αξία της γης και της γεωργίας. Οι επενδύσεις αυτές στηρίζουν πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και εντάσσονται στα πλαίσια των 4 στρατηγικών αξώνων που έχει θέσει ο TAP. Το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη καλύπτει ταυτόχρονα και τους 4 στρατηγικούς μας άξονες. Ο Δόκτωρ Φίλιππος Παπαδόπουλος παρουσίασε τη συμβολή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο πρόγραμμα, καθώς και τα κριτήρια επιλογής προϊόντων και ωφελούμενων, ενώ ο Δόκτωρ Αναγνώστης Αργυρίου ενημέρωσε το ακροατήριο για τη βιοτεχνολογική διάσταση της πρωτοβουλίας και τη σημασία που έχει η δημιουργία brand names για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα μέσω της γενετικής τους ταυτοποίησης και επιλογής βέλτιστου γενετικού υλικού. Πρακτικά, το ΕΚΕΤΑ, όπως αναφέρει προηγουμένως, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, αυτό προσπαθεί να κάνει είναι μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας να υποστηρίξει επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, αγρότες και γενικά επαγγελματίες γης για να αποτιμήσουν αυτά τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, αξιοποιώντας αυτό που για μας είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία, η βιοποικιλότητα που έχουμε στη χώρα μας. Μέρος, σημαντικό μέρος της δουλειάς μας είναι οι προτάσεις βέλτιστης τοποθέτησης που θα κάνουμε προς τους ωφελούμενους για το πώς θα βάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις αγορές με βάση έρευνα αγοράς που θα κάνει για το κάθε προϊόν η Αμερικανική Γεωργική Σχολή αλλά και σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.